μια τοποθέτηση η οποία ήδη έχει πυροδοτήσει πολλά σχόλια έκανε μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη ο Νίκος Καπραβέλος. Διογκώναμε κάποια πράγματα, είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας στη χώρα μας. Και διογκώναμε κάποια πράγματα, ότι το εμβόλιο είναι δώρο Θεού, ότι θα μας σώσει. Δεν παίρναμε μέτρα και βλέπετε ότι μας έσωσε, κύριε Καπραβέλο, το εμβόλιο. Όχι όμως ότι δεν κολλάγα, Μαρία μου. Ναι, στην αρχή βγαίνανε και λέγανε. Άλλο δεν, Μαρία. Λέγανε στην αρχή. Για να μην νοσήσεις βαριά όχι, και όχι, μετά δεν το λέγανε. Δεν λέγανε αυτό, κορίτσι μου. Στην αρχή λέγανε ότι έτσι και κάνει το εμβόλιο, τέρμα τελείωσε, καθάρισε. Ναι, αλλά είναι δώρο Θεού το εμβόλιο. Άλλο, ναι, εντάξει, δεν λέμε τώρα για δώρο. Είναι όμως η πανάκια, κυρία, να σα οπλίσει. Μα προφυλάσσει από τη βαριά νόσο. Από τα χειρότερα. Όμως από τη διάδοση και την ταλαιπωρία. Γι' αυτό είμαι και υπέρ του εμβολίου. Αυτή τη στιγμή και μέσα από την ταλαιπωρία. Τη μετάδοση της νόσου και στους ευπαθείς ομάδες δεν την σε προφυλάσσει. Δηλαδή, το να ένας εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή μπορεί να νοσήσει και να μεταδώσει σε έναν ευπαθή, δηλαδή καλή ώρα μεταξύ μας, να πάμε στους παππούδες, στις γιαγιάδες μας και να το μεταδώσουμε και να τους καταστρέψουμε. Η υποχρεωτικότητα σε έναν μεγάλο ηλικιωμένο με υποκείμενα νοσήματα είναι δεδομένη σε σχέση με εμβόλια το και προφύλαξη με μάσκες.